Ο εορτασμός του Μακεδονικού Αγώνα και η συμπλήρωση 140 χρόνων από την επανάσταση της επαρχίας Ελλήμιας για την κατάργηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 το πρωί στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα στον Μπούρνο. Πολλά περισσότερα για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είπε στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης, Πολυνίκης Αγγέλης. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών προσκαλεί όλους τους κατοίκους της Κοζάνης στη μεγάλη γιορτή του Μακεδονικού Αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους και εκτός περιοχών της Κοζάνης να παρευρεθούν και να τιμήσουμε την παρουσία τους αυτή τη μεγάλη γιορτή που φέτος συμπληρώνει 140 χρόνια από την Επανάσταση της Ελλήμιας. Βέβαια, αυτή θα ξεκινήσει με θεία λειτουργία. 9 η ώρα το πρωί, 10:30 θα γίνει προσέλευση επισήμων, 10:35 δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση εν συνεχεία στεφανιών, χαιρετισμοί και βέβαια η κεντρική ομιλία από τον υποστράτηγο αποστρατεία κύριο Καψάλη Μιχαήλ, ο οποίος θα έχει και ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Το θέμα του θα είναι ο Μακεδονικός Αγώνας και οι πρόσφατες εξελίξεις του. Συνεχεία θα πούν κάποια τραγούδια για το Μακεδονικό Αγώνα, η χοροδία του Συνδέσμου και βέβαια θα κλείσει με παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Θα γίνει συνεχεία περιήγηση στους χώρους του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα και τελικά θα γίνει και προσφορά παραδοσιακού γεύματος σε όλους τους παρευρισκόμενους. Βέβαια είναι μια πολύ καλή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια, ο Δήμος και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών και λόγω του επίκαιρου του θέματος παρακαλούνται όλοι οι οποίοι αγαπούν τη Μακεδονία να παραβρίσουν, να δώσουν το παρόν για το θέμα, το επίκαιρο που είναι πιο ότι η Μακεδονία δεν παραδίδεται.